Δυσοσφίστα είπαμε για την αλαβωνία, εντάξει για την παραθόλακα δήμαρχε η πυρόσβεση καλά τα είπες, να μην συμφωνώ. Για τον καθαρισμό των οικοπαίδων μην μηδενίζετε τον αγώνα της Περσίας. Μην το ξαναπείτε αυτό, έχουν καθαριστεί δεκάδες οικόπαιδα, αν θέλετε να πάμε μαζί να τα δούμε γιατί τα παρακολουθώ ένα προς ένα. Σας είπα υπεύθυνος είναι ο Γεωπόνος ο κ. Σιλιόπουλος. Αλλά πρέπει να ξέρετε, για να μπει ο Δήμος σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο, χρειάζεται άδεια από τον εισαγγελέα. Χρειάζεται διαδικασίες. Διότι ξέρετε στο παρελθόν, μας είχαν πει όταν μπήκαμε σε κάθε εγκαταλελειμμένα σπίτια ότι είχαν και λίρες μέσα. Και τις πήραμε. Τώρα τα ξέρεις αυτά. Μπορείς να πούν οτιδήποτε, δεν μπαίνει εύκολα μέσα σε ένα ιδιωτικό χώρο. Προφανώς μιλάμε για τέτοια οικόπεδα, αλλά έχουν αρχίσει τώρα τα συνεργεία. Καθαρίζουν εδώ και στην Αγία Τριάδα πίσω. Με τους τετραμηνίτες τώρα έχουμε έτσι λίγο περισσότερο προσωπικό. Κίνεται ό,τι είναι δυνατόν να γίνει. Αλλά ας είναι αυτό το συμβούλιο και μια ευκαιρία να πούμε και στους πολίτες. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει 500.000 οικόπεδο αξίας μέσα στην πόλη και να μην είναι ένα πενηντάρι να το καθαρίσει. Δεν μπορεί τα κτήματα να είναι όλα καθάριστα, γεμάτα καλαμιές. Δεν πιάναμε φωτιές στο παρελθόν γιατί τα κτήματα ήταν καθαρισμένα. Είναι καταλεγημένα. Θυμάμαι πριν από 50 χρόνια πήγαμε στην κατασκήνωση στον Ταΐκετο. Ήταν τα χωράφια γεμάτα κόσμο και γεμάτα ζωντανά. Η εγκατάλειψη έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Και τι δυνατότητες έχουν να ανταποκριθούμε. Λοιπόν, είπαμε και για την αλαβωνία. Είπε και ο Δήμαρχος, την επόμενη εβδομάδα θα πάει και το νέο μηχάνημα, το τρακτέρ με τους βραχίονες, ώστε να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τον τόπο. Και να δώσουμε, γιατί είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας εκεί που μένουν, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουν στα κτήματα. Λοιπόν.